Πάω σε ένα άλλο θέμα. Γιατί η Ένωση Ασθενών Ελλάδας, η 7η, είπε και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου, συνδιοργανώνουν με αφορμή την Ευρωπαϊκή ημέρα δικαιωμάτων των ασθενών μία ενημερωτική εκδήλωση την Τετάρτη 24 Απριλίου στις 6 το απόγευμα στην αίθουσα Καστελάκη του Εμπορικού Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ηρακλείου, εδώ στην οδό Κοροναίου 9 στο Ηράκλειο, σε ό,τι έχει να κάνει και με τα δικαιώματα των ασθενών. Καλημερίζω την δεύτερη αντιπρόεδρο του Συλλόγου, κυρία Κατερίνα Κουτσογιάννη, στο πλαίσιο της εκπομπής, για να μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Κυρία Κουτσογιάννη, καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα. Πρώτα απ' όλα να πω ότι ελπίζω να πάνε όλα καλά με τη μεγάλη φωτιά που έμαθα και εγώ τώρα. Mm-hmm. Νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Έτσι, γιατί χρειάζεται και όλοι μας να είμαστε πολύ προσεκτικοί για ό,τι και να γίνεται. Δεν ξέρουμε ποια είναι τα αίτια της φωτιάς αυτής, αλλά πρέπει να είμαστε όλοι μας προσεκτικοί, να μην το ξεχνάμε όταν έχεις νότια στα 8 και στα 9 μποφόρ. Ας έρθουμε τώρα στη δική σας την εκδήλωση και στα δικαιώματα των ασθενών. Γιατί η ανάγκη αυτή να μιλήσετε για τα δικαιώματα των ασθενών? Δείτε, τα δικαιώματα των ασθενών έχουν υιοθετηθεί από το 2007 από το Ευρωκοινοβούλιο. Υπάρχουν και πολλές νομοθετικές ρυθμίσεις και στην ελληνική νομοθεσία που έχουν υιοθετηθεί αυτά τα δικαιώματα. Εκείνο όμως που ξέρουμε είναι ότι οι ασθενείς δεν τα γνωρίζουν. Επομένως γίνεται μια προσπάθεια και δεν είναι η πρώτη χρονιά. Εδώ και 3 χρόνια η Ένωση Ασθενών Ελλάδας διοργανώνει παρόμοιες εκδηλώσεις. Μέχρι τώρα μόνο στην Αθήνα, και μάλιστα ήταν υπό την αιγίδα και η φετινή εκδήλωση υπό την αιγίδα της Προέδρου της Δημοκρατίας. Αυτή την χρονιά σκεφτήκαμε ότι καλό θα είναι να πάμε και λίγο παραέξω. Mm-hmm. Έτσι στις 18 έγινε μεγάλη εκδήλωση στην Αθήνα, παράλληλα έγινε στην Πάτρα, στις 20 έγινε στη Θεσσαλονίκη και αύριο κλείνουν όλες αυτές οι εκδηλώσεις με την εκδήλωσή μας στο Ηράκλειο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή την εποχή που πραγματικά δοκιμάζεται και το σύστημα υγείας και τα δικαιώματα των ασθενών. Οι ασθενείς πρώτα απ' όλα να γνωρίζουν τι δικαιούται και τι πρέπει να περιμένουν από το σύστημα υγείας. Και δεν είναι μόνο για τους ασθενείς, είναι γενικά για τους χρήστες υπηρεσιών υγείας. Εκείνο επίσης που αυτή τη χρονιά προσπαθούμε να αναδείξουμε και είναι και μέσα στα δικαιώματα των ασθενών, είναι η λειτουργία των γραφείων προστασίας δικαιωμάτων των λειτουργών υπηρεσιών υγείας. Πόσοι από εμάς γνωρίζουμε ότι από το 2016 λειτουργούν τέτοια γραφεία σε όλα τα νοσοκομεία στην χώρα μας? Σχεδόν κανείς δεν το γνωρίζει. Είναι λοιπόν κάποια γραφεία αλήθεια, τα οποία βεβαίως έχουν ως χρέος να δέχονται παράπονα ασθενών και να τα προσπαθούν να δώσουν κάποια λύση. Από το 2016 είπατε? Βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Από το 2016 λειτουργούν αυτά τα γραφεία και μάλιστα η απόφαση τότε του Υπουργού έλεγε ότι θα πρέπει να είναι σε εμφανές σημείο, θα πρέπει να είναι κατάλληλα επανδρομένα από προσωπικό που είναι εκπαιδευμένο, ώστε να μπορεί να συζητήσει με τον άνθρωπο που απευθύνεται στα γραφεία αυτά για να μπορεί να του δώσει μια λύση στο πρόβλημά του ή να προχωρήσει το παράπονό του, ακόμα και τις ευχαριστίες ενδεχομένως στην διοίκηση του νοσοκομείου. Mm-hmm. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ λίγοι ασθενείς, πάρα πολύ λίγοι γενικά από τους ανθρώπους που επισκέπτονται τα γραφεία. Εμείς από φέτος κάνουμε όλη αυτή την προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι και με το Υπουργείο που το έχουμε συζητήσει έχει δείξει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ήδη έχουν κυκλοφορήσει ερωτηματολόγια σε όλα τα νοσοκομεία διερευνητικά για να δούμε πού βρίσκονται αυτά τα γραφεία, εάν απευθύνονται σε αυτά ασθενείς, πώς θα προχωράνε, πώς είναι επανδρομένα, ποια είναι τα καθήκοντα που έχουν τα γραφεία αυτά, ώστε πραγματικά να έχουν
το ρόλο που, για τον οποίο έχουν ιδρυθεί αυτά τα γραφεία. Ωραία, να ρωτήσω κάτι, κυρία Κουτσογιάννη, αναφορικά με αυτά τα γραφεία. Από το 2016 μέχρι σήμερα είναι 8 χρόνια. Εγώ λέω το εξής και ρωτάω το εξής με πραγματική απορία. Δεν είναι σενάριο ή υπόθεση εργασίας. Είναι με πραγματικά απορία που γεννιέται ακούγοντάς σας. Δεν τα ξέρει ο περισσότερος κόσμος στα γραφεία προστασία δικαιωμάτων λειπτών υπηρεσίας υγείας, έτσι όπως ονομάζονται, γιατί μπορεί να μην είναι σε ένα εμφανές σημείο, δηλαδή με κάποιο τρόπο εντός εισαγωγικών να μην διαφημίζονται, να κρύβονται, ή μπορεί να οφείλεται ενδεχόμενα και στη δική μας τη στάση άρνηση να πάμε σε αυτά τα γραφεία? Νομίζω ότι είναι και τα δύο. Είναι σε κάποια νοσοκομεία, ξέρετε, από κάποια έρευνα που κάναμε, γιατί πριν ξεκινήσουμε όλες αυτές τις διαδικασίες κάναμε και εμείς την έρευνά μας ως Ένωση Ασθενών. Είναι σε κάποια νοσοκομεία που λειτουργούν εξαιρετικά αυτά τα γραφεία και μάλιστα έχουν και το ρόλο της αξιολόγησης των υπηρεσιών, κάτι το οποίο ζητάμε και εμείς να γίνει. Δηλαδή οι ίδιοι χρήστες υπηρεσιών υγείας να αξιολογούν τις υπηρεσίες που λαμβάνουν. Είναι επί παραδείγματος ο ευαγγελισμός, που μπαίνοντας ο ασθενής στο νοσοκομείο, το έρχεται στο κινητό του μία φόρμα που μπορεί να αξιολογήσει όλες τις υπηρεσίες που έχει δεχτεί μπαίνοντας στο νοσοκομείο. Είναι και σε άλλα νοσοκομεία που είναι σε κάποιες αποθήκες, κάπου παραπεταμένα, δηλαδή, αλλά σίγουρα έχει να κάνει και με την, με το ότι δεν έχει φροντίσει ούτε η πολιτεία, ούτε η Σύλλογη Ασθενών, αλλά ούτε και εμείς οι ίδιοι ενδεχομένως να ενημερωθούμε για αυτά, για αυτά τα γραφεία. Στα δικά μας εδώ τα νοσοκομεία γνωρίζετε, τόσο στο Πανεπιστημιακό όσο και στο Βενιζέλιο νοσοκομείο, που βρίσκονται αυτά τα γραφεία. Υπάρχει στο Παγνί, υπάρχει μπαίνοντας. Και μάλιστα την Τετάρτη θα έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον υποδιοικητή του Παγνί, τον κύριο Κτανιαδάκη, στον οποίο υπάγεται το γραφείο και θα μας παρουσιάσει και στοιχεία από τη λειτουργία του γραφείου και πώς σκέφτονται να λειτουργήσει το γραφείο. Τα στοιχεία, μισό λεπτό, τα στοιχεία τα οποία λαμβάνει, ή τα παράπονα ή τα ευχαριστήρια που λαμβάνει ακριβώς, αυτό το γραφείο. Ακριβώς. Έρχονται, έχουν αποδέκτη ποιο, κυρία Κουτσογιάννη? Έχουν τη διοίκηση ενός νοσηλευτικού ιδρύματος ή έρχονται και σε εσάς? Εσείς δηλαδή γνωρίζετε από τη δική σας την πλευρά σαν σύλλογος τι γίνεται, ποια είναι η κατάσταση που επικρατεί σε κάθε νοσοκομείο? Εάν τα ζητήσετε, σας τα δίδουν? Δεν έχουμε γνώση αυτών των προβλημάτων και ούτε και από, και από τη θεσμοθέτησή τους υπάγονται στους υποδιοικητές. Μάλιστα. Δεν είναι δηλαδή υποχρεωμένοι. Δεν είναι κρυφά στοιχεία. Όποιος ζητήσει στοιχεία τα έχει. Ναι. Όποτε έχουμε ζητήσει στοιχεία τα έχουμε. Δηλαδή τώρα σας λέω που έγινε όλη αυτή η κινητοποίηση, ξέρουμε και έχουμε και στοιχεία, και στην Αθήνα παρουσιάστηκαν στοιχεία πόσοι σε ορισμένα νοσοκομεία, πόσοι έχουν απευθυνθεί, ποια προβλήματα έχουν λύσει. Έχετε εικόνα του Ηρακλείου λίγο πολύ με παράδειγμα να μας δώσετε το όχι, τι γίνεται? Όχι, του Ηρακλείου δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω προλάβει, παρόλο που μας έχει ενημερώσει ο κύριος Κτανιαδάκης για την παρουσίαση του, δεν έχω προλάβει να το δω, να δω τα στοιχεία. Οπότε αλλά την Τετάρτη, νομίζω. Ευκαιρία την Τετάρτη. Όποιος έρθει να πληροφορηθεί, να πάρει περισσότερες πληροφορίες. Να πούμε όμως εδώ ότι δεν είναι πολλά τα δικαιώματα των ασθενών τα οποία θα πρέπει να ξέρουν. Το δικαίωμα, ας πούμε, της εχεμήθειας. Πόσοι ασθενείς το ξέρουν ότι όταν μαθαίνουν για το νόσημά τους, τα αποτελέσματα των εξετάσεών τους, θα πρέπει να μην είναι σε ακροατήριο 50 ατόμων που να τα ακούνε. Θα πρέπει να είναι ο γιατρός και ο ασθενής. Πόσοι ξέρουν ότι έχουν πρόσβαση στην καινοτομία, το δικαίωμα της αποφυγής του πόνου, το δικαίωμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς. Και αυτό είναι σημαντικό. Πόσες φορές πάμε έχοντας ραντεβού στις 9 η ώρα και τελικά μας βλέπει ο γιατρός στις 2. Το θέμα του σεβασμού του χρόνου του ασθενούς είναι και αυτό μέσα στα δικαιώματα για τα οποία προσπαθούμε να ενημερώσουμε τους ασθενείς. Της εξατομικευμένης θεραπείας επίσης, η έκφραση παραπώνων για το οποίο
ουσιαστικά δικαίωμα προσπαθούμε να προωθήσουμε και τη λειτουργία των γραφείων. Σας λέω, είναι τα όλα, μάλιστα έχει, η Ένωση Ασθενών Ελλάδας έχει φτιάξει ένα πολύ ωραίο βίντεο, το οποίο θα προβάλλουμε και αύριο, αλλά και το οποίο μπορούν να δουν και στην ιστοσελίδα μας, για τα δικαιώματα των ασθενών, που αναφέρουμε αναλυτικά όλα τα δικαιώματα και με κάποια μικρή επεξήγηση. Μάλιστα. Νομίζω ότι τίποτα δεν κάνει να πέφτει πλέον κάτω, και έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, σωστά το αναφέρατε από την αρχή, και με, αν θέλετε, την εξέλιξη των πραγμάτων στον χώρο της υγείας, τις αποφάσεις, τις πολιτικές που λαμβάνονται, ότι κάθε μέρα αλλάζοντας τα πράγματα ίσως και να μεγεθύνονται και τα προβλήματα. Αυτό καταγράφεται από εσάς, δηλαδή αυτά τα που συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα, οι ελλείψεις του προσωπικού, αν καταγράφονται από τα γραφεία, υπάρχει μια εικόνα έστω από την Αθήνα για το τι διαμαρτύρεται ο κόσμος με τις καθυστερήσεις που είπατε πριν από λίγο, με τους γιατρούς οι οποίοι δεν υπάρχουν γιατί δεν είναι στελεχωμένα τα νοσοκομεία, με τις συνεχείς κινητοποίησεις, όλα αυτά αναφέρονται? Αναφέρονται. Αυτό που ξέρω σαν κύριο πρόβλημα που αναφέρεται είναι η δυσκολία να βρουν ραντεβού. Και αυτό έχει να κάνει σίγουρα και με την έλλειψη του προσωπικού και με τα διάφορα προβλήματα που υπάρχουν. Είναι δηλαδή το πρώτο πρόβλημα που, για το οποίο παραπονιούνται οι ασθενείς. Ραντεβού για εξέταση ή μιλάνε και για χειρουργία? Για καθυστερημένα χειρουργία και για ραντεβού, που δεν βρίσκουν ραντεβού. Αυτό που εμείς ως Ένωση Ασθενών, που, να πω έτσι, και την Ένωση Ασθενών Ελλάδας, είναι μια τριτοβάθμια οργάνωση, μια μεγάλη ομπρέλα, ας πούμε, οργάνωση, στην οποία συμμετέχουν 75 οργανώσεις από όλη την Ελλάδα. Εμείς αυτό που προσπαθούμε είναι να ενημερώνουμε τους ασθενείς. Το θέμα της εγγραμματοσύνης υγείας είναι πολύ βασικό. Ο ασθενής θα πρέπει να είναι ενημερωμένος, θα πρέπει να διεκδικεί, θα πρέπει να έχει λόγο, θα πρέπει να έχει φωνή, ώστε πραγματικά το σύστημα υγείας να είναι ασθενοκεντρικό. Αυτό προσπαθούμε, γι' αυτό παλεύουμε, προσπαθούμε οι ασθενείς να είναι ενημερωμένοι, να έχουν φωνή, να είναι ενδυναμωμένοι, γιατί μόνο έτσι θα διεκδικήσουμε. Ο ρόλος της Ένωσης, κυρία Κουτσογιάννη, είναι μόνο ενημερωτικός ή έχετε παραπάνω βήματα κάνει? Ευτυχώς συμμετέχουμε και σε πολλές επιτροπές. Ήδη από το 2001 έχει θεσμοθετηθεί ο ρόλος της Ένωσης να συμμετέχει και στη λήψη αποφάσεων, που ήδη αυτό το διεκδικούμε χρόνια τώρα, και συμμετέχουμε σε αρκετές επιτροπές στο Υπουργείο Υγείας, ώστε πραγματικά να ακούγεται η φωνή και η άποψη των ασθενών στις επιτροπές αυτών. Από το 2016 μέχρι σήμερα έχει χρειαστεί να προσφύγετε ακόμα ίσως και στη δικαιοσύνη για κάποιο λόγο και για να στηρίξετε αιτήματα των ασθενών? Όχι, όχι. Εμείς δεν έχουμε αυτό το ρόλο. Αυτό το ρόλο τον έχει ο συνήγορος του πολίτη για ζητήματα υγείας. Εμείς δεν έχουμε αυτό τον ρόλο. Απλά σας λέω ότι ενημερώνουμε, διεκδικούμε και προσπαθούμε έτσι να ενδυναμώσουμε τους ασθενείς. Και βέβαια να έχουμε λόγο στη λήψη αποφάσεων. Είναι πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Πραγματικά μας κινείται το ενδιαφέρον, έτσι ώστε να δούμε μετά την εκδήλωση αυτής της Τετάρτης που θα γίνει εδώ στο Ηράκλειο και στο Επιμελητήριο, όπως είπαμε στην αρχή, για το ποια είναι τα δεδομένα και το τι γίνεται με τα παράπονα των ασθενών. Θα είμαστε και από τα γραφεία παραπώνων, θα είμαστε σε επικοινωνία, κυρία Κουτσογιάννη, και αν χρειαστεί. Βεβαίως, Πέμπτη το πρωί θα τα ξαναπούμε, όχι για κανένα άλλο λόγο, για να δούμε τι γίνεται έτσι στο Ηράκλειο. Για να δούμε τα δεδομένα, τι λένε οι ασθενείς, εάν λένε στο Ηράκλειο. Και νομίζω ότι εσείς τουλάχιστον μπορείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο να δείτε και αν αυτά τα στοιχεία είναι σε μια πραγματική κλίμακα αναφορικά με το τι γίνεται ή όχι, και νομίζω καταλαβαίνετε τι άλλο θέλω, τι θέλω να πω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Τα ξαναλέμε λοιπόν την Πέμπτη. Θα τα πούμε. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.